Καλησπέρα κύριε Θεοχάρη και ευχαριστούμε που είστε μαζί μας στο CNN Greece. Σήμερα στον ημερήσιο τύπο, εάν ρίξετε μια ματιά, πρώτο θέμα σχεδόν σε όλες τις εφημερίδες είναι το κλείσιμο της αξιολόγησης. Με διαφορετική οπτική γωνία η κάθε εφημερίδα φυσικά. Έχουμε λοιπόν σε τεχνικό επίπεδο ένα κλείσιμο της συμφωνίας. Η κυβέρνηση θεωρεί ότι αυτό είναι ένα μεγάλο αβαντάζ. Ποια είναι η δική σας άποψη? Η άποψή μου είναι ότι αυτή τη φορά η κυβέρνηση έδωσε μια διαφορετική στρατηγική και ανέπτυξε. Έκλεισε όσο μπορούσε και όσο πιο γρήγορα μπορούσε την αξιολόγηση αυτή, χωρίς τις παλιές κορώνες για διαπραγμάτευση σκληρή και δύσκολη, στην οποία κέρδιζε τα όποια πράγματα κέρδιζε χάρη του ελληνικού λαού. Έτσι κι αλλιώς αυτό δεν γινόταν. Τώρα πια το είδαμε να γίνεται και πάρα πολύ γρήγορα και αυτό σημαίνει ότι έχει μάθει από κάποια λάθη που έκανε στο παρελθόν. Έχουμε δει κάποια από αυτά τα οποία θα περιλαμβάνει, να το πούμε έτσι, η επόμενη αξιολόγηση, κάποια πράγματα τα οποία θα πρέπει να κλείσουν για να προχωρήσει η επόμενη αξιολόγηση. Αυτό, κατά τη γνώμη σας, σημαίνει περισσότερο πόνο για την τσέπη του Έλληνα φορολογούμενου? Ναι, σε αρκετά σημεία σημαίνει αυτό, αν και δεν είναι τόσο δημοσιονομικά τα ζητήματα, δηλαδή νέοι φόροι ή μείωση μισθών ή συντάξεων. Αυτά έχουν σε μεγάλο βαθμό ήδη αποφασιστεί και η κυβέρνηση τα έχει θεσμοθετήσει και τα έχει ψηφίσει. Αυτό που βλέπουμε περισσότερο είναι να πληρώνουμε τώρα, για παράδειγμα στα ενεργειακά, το γεγονός ότι κάναμε μια παλινοδία. Το προηγούμενα σχέδια τα οποία είχαν μπει σε μια σειρά τα σταματήσαμε. Κάναμε διάφορες προσπάθειες να μην ιδιωτικοποιήσουμε, για παράδειγμα, τη ΔΕΗ και τώρα βλέπουμε ότι κόβεται η ΔΕΗ σε κομμάτια και ιδιωτικοποιούνται αυτά με ένα διαφορετικό τρόπο. Πολύ φοβάμαι ότι όλα αυτά συνολικά, κοιτώντας ένα πρόγραμμα από πριν το 2015 και μέχρι και σήμερα, θα τα πληρώσει ο ελληνικός λαός με μειωμένα τιμήματα σε όλες αυτές τις ιδιωτικοποιήσεις και συνεπώς θα έχει μικρότερο όφελος. Επενδύσεις. Και επενδύσεις είναι και ένα από τα βασικά θέματα του συνεδρίου του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητήριου στο οποίο βρισκόμαστε. Κατά τη γνώμη σας, έχει αρχίσει να κερδίζει η Ελλάδα την εμπιστοσύνη των ξένων επενδυτών? Ποια είναι η άποψή σας? Οι ξένοι επενδυτές σε μεγάλο βαθμό τηρούν μια στάση αναμονής. Δύο πράγματα είναι καλύτερα έτσι πως τα έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση. Το πρώτο είναι ότι έχει φέρει μια μείωση των τιμών λόγω αυτής της οικονομικής καταστροφής με τα capital controls και όλα αυτά που έχουν γίνει κυρίως στο πρώτο εξάμεινο του 2015, αλλά έχουν ακόμα τις επιπτώσεις τους τις οποίες ζούμε. Το δεύτερο είναι ότι έχει μειωθεί σε μεγάλο βαθμό ο πολιτικός κίνδυνος. Τώρα πια αυτή η κυβέρνηση στο επίπεδο της ρητορικής αλλά και στο επίπεδο της πραγματικότητας υλοποιεί τις δεσμεύσεις του μνημονίου όπως ακριβώς υλοποιούσαν και οι άλλες κυβερνήσεις και συνεπώς δεν υπάρχει ο φόβος μιας αντισυστημικής λογικής η οποία ενδεχομένως να έρχεται για να ανατρέψει τα προγράμματα. Αυτά για έναν διεθνή επενδυτή είναι σημαντικά. Αυτό που δεν υπάρχει ακόμα είναι το σημάδι από τους ίδιους τους Έλληνες επενδυτές, γιατί ως ξένος επενδυτής τους πρώτους που κοιτάς να δεις αν επενδύουν στη χώρα τους, είναι τους ανθρώπους της χώρας στην οποία πας να επενδύσεις. Αν δεν δούμε λοιπόν να πιστούν και οι Έλληνες επενδυτές που έχουν τη γνώση της χώρας να αρχίσουν να επενδύουν, νομίζω ότι θα δούμε πολύ λίγες ξένες επενδύσεις, εκτός από τον τομέα των ιδιωτικοποιήσεων που θα γίνουν ενδεχομένως. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας στο CNN Greece.